Όπου αυτή η χαρά δεν αλλάζεται με τίποτε. Να βλέπεις τον Μπάουκ με τέτοια γείτονα. Στη Θεσσαλονίκη, στον πύργο κι ψηλά, ο αέκος τρονιάζει τα ετοπουλά. Στη Θεσσαλονίκη, στον πύργο κι ψηλά, ο αέκος τρονιάζει του Μπάουκ τα παιδιά. Δυστυχώς, πάρα πολλά χρόνια. Ζήτημα αν ήρθε μία φορά. Γιατί στεναχωριέμαι και επειδή στεναχωριέμαι να μην πάθω τίποτε, δεν ερχόμουν. Αλλά τον παρακολουθούσα τον Μπάουκ πάντα από κοντά, στην τηλεόραση. Μάθαινα πάντα για τον Μπάουκ, γιατί μέσα στην καρδιά μας έχει μείνει ο Μπάουκ. Τα 57 που χτύπησα εγώ, δεν υπήρχαν ούτε ορθοπαιδικοί. Και εμένα το τραύμα ήταν μεγάλο. Δυστυχώς δεν ξανάπησα. Μόλις αρχίσαν να δίνουν 50 δραχμές και 100 δραχμές κάθε παιχνίδι, εγώ χτύπησα και δεν μπόρεσα να τα χαρώ. Εμείς παίζαμε σε ένα γήπεδο που ήταν, ξέρω, οι μπάλες ήταν βαριές, τα παπούτσια ήταν 5 κιλά το ένα. Τι να σας πω, τότε εγώ πιστεύω ότι είχαμε πολύ μεγάλους παίκτες εκείνη την εποχή. Και στον ΠΑΟ και στην Αθήνα παντού, δηλαδή. Να σας πω, Λουκανίδη, Λοξυλάκη, Δωμάζο, Παπαϊωάννου, Μπέπη, Δαρίβα, δηλαδή παίκτες που ήταν πολύ μεγάλες κλάσεις, αλλά δεν υπήρχαν τα μέσα τότε, δεν ήταν ούτε χόρτο ούτε τίποτε. Δηλαδή και πώς, όσο παίζαμε ήταν γιατί αγαπούσαμε την μπάλα και παίζαμε για τον εαυτό μας και για την ομάδα μας. Για να είμαι ειλικρινής, στο ΠΑΟΚ, από τη Δόξα Δράμας που ήμουνα χρόνια, εγώ 4 χρόνια, ήθελα να πάω στο Παναθηναϊκό, γιατί είχα τελειώσει το γυμνάσιο, δεν με βάλανε σε καμιά δουλειά και ήταν του Παναθηναϊκού ένας εκεί. Με στείλανε αεροπορικό εισιτήριο να πάω στην Αθήνα να με δουν και να γυρίσω. Την Κυριακή έτυχε να είναι ένα παιχνίδι Δόξα Δράμας ΠΑΟ. Είχαμε προπονητή τον Πάγκαλο, με λέει ο Πάγκαλος, κάτσε να παίξουμε με τον ΠΑΟ και μετά πας, σε κάνω το εισιτήριο εγώ για την άλλη εβδομάδα και πας μετά για να τα έχεις καλά και με τη Δόξα να σε δώσουν μεταγραφή. Εδώ να κάτσω. Παίξαμε με τον ΠΑΟ, τον κερδίσαμε 3-0, είχα βάλει 2 γκολ εγώ. Μάρπαξε από το χέρι ο Τασκονίδης, τότε ήταν έφαρα στον ΠΑΟ. Πήγαν στο χωριό εκεί, είπαν τον μπαμπά μου και έτσι ήρθα στον ΠΑΟ. Και δεν με έδωσε η Δόξα μεταγραφή, έκανα 2 χρόνια τιμωρία τότε ήτανε. Έκατσα τον ένα χρόνο τιμωρία, δεν έπαιξα και τον άλλο χρόνο δώσανε 5.000 στη Δόξα και ήρθα. 5.000. Πρώτο μας παιχνίδι ήταν με τον Ολυμπιακό φιλικό εγώ που έπαιξα. Τον κερδίσαμε 2-1 και πρώτη φορά έχανε Ολυμπιακός από... είχε καλή ομάδα. Για να είμαι ειλικρινής, ο Ολυμπιακός εκείνη. Έχει 7 παίκτες στην εθνική ομάδα. Και κερδίσαμε 2-1, είχα βάλει και τα 2 τα γκολ εγώ. Καταλαβαίνεις τη χαρά μας. Γιατί εμείς τη χαρά παίζαμε τότε. Όλα τα πράγματα αλλάξαν. Τώρα εκείνη την εποχή ήταν το ποδόσφαιρο πολύ ερασιτεχνικό. Ήταν που να μην ήταν. Σήμερα οι παίκτες έχουν όλα όσα έχουν οι Ευρωπαίοι, τα έχουν και οι δικοί μας εδώ. Και τα γήπεδα και τα μασάζ και ότι όλα. Και λεφτά παίρνουμε, λίγα πολλά παίρνουν, είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να συγκριθεί εκείνη η εποχή με αυτή την εποχή, με τίποτε. 55 χρόνια έχω να ακούσω το χειροκρότημα του κόσμου. Με λείπει. Να σας πω, όταν ήρθα εγώ στον ΠΑΟΚ τότε, ο Άρης ήταν κυρίαρχος, εδώ κέρδιζε σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Και είχαμε κάνει ένα φιλικό στο γήπεδο του Άρης με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ,
και φάγαμε 5-3. Πω πω και στο γυρισμό στο λεωφορείο κάνω εγώ, Θεέ μου. Εμείς παίζαμε για τη δόξα να πούμε. Άμα είναι να την τρώμε συνέχεια, τι να το κάνω. Πιάνω το δασκονίδι αυτό να το λέω, εσύ πάρε τον προπονητή της δόξης, τον Μπάγκαλο, για να μας κάνει ομάδα, για να μπορούμε να έχουμε το κεφάλι ψηλά. Και όντως πήραμε τον Μπάγκαλο σε ένα χρόνο, κάναμε μια ομάδα τέλεια, μπορώ να σας πω. Πήραμε 4 χρόνια πρωτάθλημα χωρίς ήττα, με μια ισοπαλία με τον Άρη που δεν έπαιζα εγώ γιατί ήμουνα με την Εθνική Ενόπλο. Και εκείνη την εποχή πιστεύω εγώ ότι ο ΠΑΟΚ έγινε πολύ μεγάλη ομάδα και με πολύ κόσμο. Τότε ο ΠΑΟΚ ανδρώθηκε και έγινε μεγάλη ομάδα με πολύ κόσμο. Μετά ήρθε η εποχή του Κούδα που έκαναν ακόμη πιο μεγάλη ομάδα, αλλά αυτοί είχαν και τα μέσα πια. Και αν ο ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή λεγόταν Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, θα έπαιρνε 5 χρόνια πρωτάθλημα κύπελο χωρίς ήττα, ας πούμε. Εγώ είχα την ατυχία να μην παίξω με τον Κούδα γιατί τραυματίστηκα. Αν έπαιζα νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραία. Τον Κούδα τον είχαμε μικρό εμείς και τον πήραμε με το σχολείο τον Κολέμα παραφαίρεση γιατί ήταν αδύνατο και μικρό και τον πήραμε μαζί μας. Φαινόταν ότι θα γίνει μεγάλος παίκτης. Δυστυχώς Παπαδάκης Γετζής και εγώ ήμασταν το τρίο το αχτύπητο γιατί ο Γετζής ο σχολεμένος ήταν πολύ δυνατός, ο Παπαδάκης ήταν τεχνίτης και στον ΠΑΟΚ έλειπε ο άνθρωπος που θα έβαζε τον γκολ. Ήρθα εγώ και έτσι συμπληρώθηκε. Ήταν το καλύτερο πράγμα εκείνη την εποχή εκτός γηπέδου. Όταν, καλά στο γήπεδο το χειροκρότημα και τα αυτά δεν αλλάζονταν με τίποτε, αλλά και εκτός γηπέδου εμείς όπου κατεβαίναμε στην αγορά όλοι να μας χαιρετήσουν, να μας πιάσουν το χέρι, να μας... Δηλαδή ήταν η αγάπη του κόσμου μεγάλη γιατί δεν παίρναμε λεφτά. Ξέραν ότι παίζουμε για την ομάδα, για αυτούς, γιατί τους δώσαμε χαρά εμείς. Όταν ήρθαμε εμείς και δεν χάναμε σχεδόν ποτέ, ήταν η χαρά τους μεγάλη και οι πιτσιρικάδες τότε γίναν παοξίδες και έγινε ο ΠΑΟΚ μεγάλος. Όλη η ομάδα ήμασταν μια οικογένεια. Και εκτός γηπέδου, σας λέω, ήταν όπου πηγαίναμε να μας μιλήσουν, να μας φιλήσουν. Είχαμε παίξει με τον Ολυμπιακό και τον κερδίσαμε εδώ 3-1. Είχα βγάλει και τα 3 γκολ εγώ. Με τη γυναίκα μου είχαμε γνωριστεί τότε και πήγαμε ραντεβού στη Τριανδρία. Που λεφτά δεν είχαμε για να πάμε. Πήγαμε εκεί. Και με γνωρίσαν κάτι παιδιά που παίζαν μπάλα εκεί, καμιά 20 και να πέσανε πάνω μας, δεν με αφήνανε να πάω πουθενά. Σου λέγα, ρε, περιμένετε, θα πάμε μια βόλτα και θα έρθω να σας μιλήσω. Όχι, να μας βγάζει λόγο, ιστορίες. Και όταν καστήκαμε και γυρίσαν πίσω. Εμείς, να είμαι ειλικρινής, δεν κάνουμε όπως κάνουν οι σημερινοί παίκτες που τους βλέπω και ανακατεύονται τα αντερά μου. Μπαίνουν μέσα, περιμένουν πότε θα φάνε γκολ, 1-2, μετά θα ξυπνήσουν και θα μας κάνουν καρδιακούς. Παίζαμε από την αρχή όλα για όλα, να πούμε. Δεν αφήναμε και να τρώγαμε γκολ ύστερα πολύ κατά τύχη, ας πούμε. Ήμασταν τόσο δυνατοί, έτσι μια φορά με τον Άρη φάγαμε ένα γκολ στην Τούμπα, τότε είχαν πάρει αυτοί μερικούς παίκτες καλούς, έναν από τα Σέρας, έναν από την Ξάνθη εκεί, τον Μουφίτη και τον Κοζαβασίδη και μας βάλαν στα πρώτα λεφτά ένα γκολ τυχαίο. Παίρνω την μπάλα εγώ από τα γήπεδα, κάνουμε έτσι, φάμε, τους αρχίζουμε και τους κερδίζουμε 4-1 ύστερα. Είχαμε πολύ μεγάλη ομάδα, δηλαδή αν είχαμε τα μέσα εγώ πιστεύω ότι θα αφήναμε εποχή πιο μεγάλη. Από οικονομικής άποψης θα ήθελα να παίξω τώρα, γιατί αν έπαιζα τώρα θα είχα εξασφαλίσει το μέλλον το δικό μου και των παιδιών μου, ας πούμε. Αλλά εκείνη η εποχή δεν αλλάζεται με τίποτε. Εκείνη η εποχή ήταν χαρά. Σήμερα εγώ τους βλέπω, δεν τους νοιάζουν και πολύ άμα κερδίζουν ή άμα χάνουν. Εμείς τότε παίζαμε για το εγώ, έπαιζα για τον εαυτό μου, δηλαδή. Έπαιζα τον εαυτό μου όταν βγω έξω στην αγορά, όλοι να με πούνε μπράβο, να με αγκαλιάσουν, να με φιλήσουν. Όταν ήταν νεαρός ο Σαλπικίδης, λίγο το
Το είπα κιόλας, μια φορά συναντηθήκαμε όλο κιόλο και έτυχε να βρεθούμε σε ένα τραπέζι. Και το λέω, θυμάμαι τον εαυτό μου να πούμε, γιατί έτσι πεταγόμουν κι εμείς. Όπως και ο Μήτρογλου τώρα, που ενώ τον είχαν του Κλώτσου και του Μπάτσου Ολυμπιακός και το δίνανε σε ομάδες από εδώ και από εκεί και δεν έκανε τίποτε, βρέθηκε ο προπονητής, ξέρει να ξεφεύγει την κατάλληλη ώρα και είναι γρήγορο στο ξεκίνημα. Φεύγει ένα μέτρο, αυτό αρκεί για να μπει μπροστά, να πούμε, να πάρει την μπάλα και να βάλει γκολ. Όπως έβαλε και στη Ρουμανία τώρα τον γκολ. Τσακ, έφυγε γρήγορα, να πούμε, από τους άλλους. Εκεί είναι η μεγάλη, όχι εξυπνάδα, το μεγάλο ταλέντο του ποδοσφαιριστού, να μπορεί να φεύγει γρήγορα, ας πούμε. Εκείνη την εποχή η Εθνική δεν έκανε πολλά παιχνίδια. Έκανε ένα παιχνίδι το χρόνο, το πολύ δύο, ας πούμε. Εγώ, το σημαντικότερο παιχνίδι ήταν που παίξαμε με την Αίγυπτο και χάναμε 1-0 μέχρι το δεύτερο ημίχρονο και μπήκα ύστερα μέσα και έβαλα ένα ωραίο γκολ πραγματικά, δηλαδή δεν το έχω φωτογραφία, το είχα αλλά δεν το έχω, δεν το βρήκα. Είχα βάλει ένα γκολ και σοφαρίσαμε, την άλλη μέρα η ΧΟ έγραφε Κουιρουκίδης Αίγυπτος 1-1. Στην Ισπανία που παίξαμε ήταν άνιστος ο αγώνας, δηλαδή αυτοί είχαν όλα τα μέσα, εμείς ήμασταν... Ήταν ωραία πάντως, ήταν 135.000 κόσμο, ας πούμε. Εμείς μπήκαμε μέσα τρία πατώματα, τα χάσαμε, δεν ξέραμε από πού. Ο Μπέμπης που ήταν, ας πούμε, παίκτης καλός και σε όλα του εντάξει, πήγε να χτυπήσει ένα φάουλ και αντί να το χτυπήσει στην εστία, πήγε προς το αράουτ εκεί, έτσι. Τόσο τράκι είχαμε πάθει. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, περιμένω να με χειροκροτήσει ο κόσμος, γιατί 55 χρόνια έχω να το ζήσω. Το λέω και συγκινούμε. Και τους ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ να γίνει μεγάλος, όχι μεγάλος, πολύ μεγάλος, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, που τον αγαπούν όλοι, πιστεύω ότι δεν θα μας χαλάσει το χατήρι. Θα την κάνει την ομάδα έτσι που θέλουμε. Μαύρα ετέ, μεγάλε και τραλέ, μαύρα ετέ.